Έχουμε τον κύριο Μαριά. Τον έχουμε τον κύριο Μαριά. Βγάλτε τριπλό τον κύριο Μαριά και τον κύριο Κάντα, παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Μαριά, καλησπέρα σας. Θεατές μας. Τι κάνετε? Καλά, και ήθελα να σου δώσω μια είδηση, Μιλιέ. Ναι, ναι. Μια και αναφέρθηκες και στα θέματα και στα προβλήματα της τηλεκπαίδευσης. Εμείς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είχαμε δει ότι το συγκεκριμένο σύστημα και πλατφόρμα, το οποίο το δουλέψαμε την προηγούμενο εξάμηνο, είχε προβλήματα. Γι' αυτό και εγκαίρωσα από το Σεπτέμβριο, με επιλογή δική μας, πήγαμε σε άλλη πλατφόρμα. Δεύτερον, αγοράσαμε τα πνευματικά δικαιώματα, διότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα που είναι δωρεάν σου δίνει 45 λεπτά μόνο και μετά σταματάει και πρέπει να ξαναμπείς μέσα στο σύστημα. Εμείς λοιπόν αγοράσαμε και έχουμε ψηφιακές τάξεις δικές μας. Και τρίτον, στο πλαίσιο του μαθήματος που κάνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω διοργανώσει πλέον και τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις από ανθρώπους που έχουν ζήσει τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη έδωσε μια διάλεξη ο κύριος Κίρτσος. Αύριο την Τετάρτη θα δώσει ο κύριος Κατρούγκαλος. Την Πέμπτη ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Εν συνεχεία ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης θα μιλήσει για το Eurogroup. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης για το ρόλο της Ελληνικής Βουλής στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και ο Νίκος Οκοντζιάς. Θέλω να πω ότι η τεχνολογία και το γεγονός ότι είμαστε μακριά από τους φοιτητές μας έχει πολλά μείον, αλλά έχει και πολλά συν, αν μπορέσεις να προετοιμαστείς έγκαιρα και αν δώσεις και τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν κομπιούτερ. Η είδηση λοιπόν είναι ότι σε λίγο η Πορτογαλία θα μοιράσει δωρεάν με δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 100.000 υπολογιστές. Προχώρησε η Πορτογαλία και πήρε την έγκριση 21 Οκτωβρίου από την Κομισιόν και θα μοιράσει 100.000 υπολογιστές δωρεάν στους μαθητές και φοιτητές και προφανώς αυτούς που έχουν ανάγκη. Δηλαδή κάτι που θα έπρεπε να κάνει και η κυβέρνηση εδώ, αυτό λέτε τώρα? Το οποίο το είχαμε πει στην εκπομπή σου. Ναι, νομίζω ναι. Αρχές Σεπτέμβρη είχα πει ότι υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά για να μοιραστούν δωρεάν τα κομπιούτερ. Δεύτερον, υπάρχει το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, το οποίο η κυβέρνηση αξιοποίησε και πήρε 2,7 δις όταν το Βέλγιο πήρε 7,8 δισεκατομμύρια, 5 δις παραπάνω. Το Βέλγιο, η Ιταλία και άλλες χώρες πληρώνουν και τη γονική άδεια των γονιών που κάθονται και κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι και τα τεστ κορονοϊού και τις μάσκες και τους καλλιτέχνες και τους ποδοσφαιριστές κλπ. Όταν δεν αξιοποίησε έγκαιρα το χρήμα το οποίο θα το έπαιρνε η Ελλάδα, γιατί τόσα πήρε το Βέλγιο, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι χάνονται μεγάλες ευκαιρίες εν ώψη της πανδημίας. Κύριε Μαριά, θέλω να μας κάνετε μία τοποθέτηση για τα αμερικανικά. Biden, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Πώς το βλέπετε, τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σημαίνει για τον Ερντογάν? Αρκετά σύντομα θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Αμερική η σύγκρουση Biden και Trump επί της ουσίας ήταν μια σύγκρουση ανάμεσα σε έναν εθνοκεντρικό καπιταλισμό, τον οποίο εξέφραζε ο Τραμπ, και στην Βρετανία εν μέρη ο Φάραντς και μια σειρά άλλες δυνάμεις, στην Ιταλία ο Σαλβίνι, και χωρίς να σημαίνει ότι ταυτίζονται ιδεολογικά. Και από την άλλη πλευρά είναι το γνωστό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο καπιταλισμός καζίνο, ο οποίος θέλει ελεύθερες αγορές, θέλει ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, άρα και των μεταναστών, και είναι κάτι το οποίο το επιθυμεί ο Biden και θέλει και την σύμβαση του Μαρακές, που σημαίνει ελεύθερη μετανάστευση, σημαίνει επιστροφή της Αμερικής στις πολυμερείς συνεργασίες. Θα ξαναδούμε ξανά την TTIP, αυτή την μεγάλη συμφωνία που δεν πέρασε ο Ομπάμα, την καταψήφισε ο Τραμπ, τη χτύπαγε και η αριστερά, αλλά βλέπω να επανέρχεται. Θα ενισχυθεί το ΝΑΤΟ ακόμη περισσότερο και θα γίνει πολύ πιο επιθετικό απέναντι στη Ρωσία. Απ' την άλλη πλευρά ο Τραμπ, χάνοντας μεν, και πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες δικαστικές, στην πράξη έχει πετύχει να διαμορφώσει ένα μαζικό κίνημα. Και δεν θεωρώ απίθανο, βεβαίως, το γεγονός ότι θα παλέψει, θα κάνει διαδηλώσεις, θα συσπυρώσει τον κόσμο του, και εάν δεν τον ακολουθήσει το κόμμα των Ρεπουμπλικανών,
τότε μην σας ξενίζει να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα. Άλλωστε έχει ξανασυμβεί. Το 1912, όταν ο Τέοντορ Ρούσβελτ ιτήθηκε και ήθελε μετά να ξανακατέβει και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έβαλε τον Τάφτς, ακούμε το γνωστό Πανεπιστήμιο Τάφτς, τον έβαλε υποψήφιο, ο Ρούσβελτ ίδρυσε ένα άλλο κόμμα δικό του και διέσπασε τότε τους Ρεπουμπλικάνους. Μην αποκλείεται λοιπόν να έχουμε ένα κίνημα που λέγεται Τραμπισμός, που μπορεί να εκφραστεί ως τρίτη δύναμη και να κατέβει στις εκλογές κόντρα στους Δημοκρατικούς. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, για την Ελλάδα, εάν ο κύριος Μπάιντεν... Για την Ελλάδα και για την Τουρκία, να μας πείτε. Καταρχάς, είναι θετικό. Θέλω να πω μισό λεπτό, κύριε Μαριά, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Έρχονται διαρκώς πακέτα μηνυμάτων και email και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Μαριά. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο Ερντογάν δεν θα έχει την απευθείας και άμεση πρόσβαση που είχε με το Λευκό Οίκο και τον Τραμπ. Και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν ενδεχόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα κάποιου προέδρου προς την Τουρκία, όπως συνέβαινε με την περίπτωση Τραμπ, ο οποίος είχε πολλά επιχειρηματικά συμφέροντα στην Τουρκία. Αυτό είναι στο θετικό. Από εκεί και πέρα, εάν ο Μπάιντεν ακολουθήσει τις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει, ναι, όπου ουσιαστικά είχε πει να ενισχυθεί η αντιπολίτευση της Τουρκίας για να απαλλαγεί η Ευρώπη και η Τουρκία συνολικά από τον Ερντογάν, ο Ερντογάν θα αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Στο επίπεδο της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή η ΗΠΑ και το Δημοκρατικό Κόμμα ασχολείται με τα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιεί ως ένα πυροτέχνημα, ως ένα προπέτασμα καπνού για διεθνείς επεμβάσεις, σημαίνει θα είναι πολύ πιο επεμβατική στην εξωτερική πολιτική και θα είναι πολύ πιο αποφασιστική ενδεχόμενα να έχουμε και στρατιωτικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Γεγονός το οποίο δεν ξέρουμε φυσικά πού θα οδηγήσει, και ταυτόχρονα θα έχουμε μια πιο σκληρή πολιτική των ΗΠΑ προς τη Ρωσία, θα κοντράρουν το Nord Stream και θα ενισχύσουν το σχίστο λιθικό αέριο στην Ελλάδα, μια επιλογή που, αν θυμάσαι, Εμίλιε, πριν καν εκλεγεί ο Τραμπ, σε εκπομπή σου είχα πει τότε επί εποχής του Ομπάμα ότι είναι κάτι που επιθυμεί ένα κομμάτι του Δημοκρατικού Κόμματος για το σχιστολιθικό αέριο και το φυσικό αέριο, το οποίο θα ερχόταν και ήρθε στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Σεραφείμ, θες να ρωτήσεις κάτι? Όχι. Όχι, προχωράμε. Κύριε Μαριά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία απόψε στην εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.